Κανονικά θα λειτουργήσει και φέτος τα Χριστούγεννα, καθώς και τις υπόλοιπες μεγάλες μέρες, όπως η Πρωτοχρονία και τα Θεοφάνεια, το τραπέζι της αγάπης από την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης, ώστε τις μέρες εκείνες να μην στερηθούν το φαγητό όλοι εκείνοι που σε καθημερινή βάση σιτίζονται εκεί, ενώ τη μέρα των Χριστουγέννων θα καθίσει μαζί τους στο τραπέζι και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης. Το τραπέζι της αγάπης λειτουργεί αδιαλείπτως εδώ και μια δεκαπενταετία. Μέχρι πριν από ένα χρόνο περίπου λειτουργούσε και την Κυριακή, επειδή όμως οι κυρίες είναι θελόντριες και υπήρχε ένα πρόβλημα, το Σάββατο παρασκευάζονται 2 γεύματα. Οπότε παίρνουν και του Σαββάτου και της Κυριακής. Αλλά μεγάλες μέρες όπως είναι τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά, τα Θεοφάνεια, το Πάσχα, λειτουργεί και την κυριώνυμη ημέρα της γιορτής του Τραπέζι της Αγάπης, όπως και φέτος Θεού θέλοντος, και βέβαια αυτήν την ημέρα περνώ και εγώ, κάθομαι στο Τραπέζι της Αγάπης και τρώω με εκείνους που τρώνε στο τραπέζι, γιατί είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν και το φαγητό το διανέμουμε στα σπίτια. Επομένως και την πρώτη μέρα των Χριστουγέννων και την Πρωτοχρονιά αλλά και τα Θεοφάνεια θα λειτουργήσει κανονικά το τραπέζι της αγάπης. Να σημειώσουμε πως εδώ και λίγα χρόνια, κυρίως μετά την οικονομική κρίση, οι μερίδες φαγητού που μοιράζονται μέσα από το τραπέζι της αγάπης έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Αλλά χάρη στην πρωτοβουλία αυτή της Ιεράς Μητρόπολης Ξάνθης, κανένας συμπολίτης μας δεν στερείται το καθημερινό φαγητό, ενώ αξιέπαινο είναι και το έργο των εθελοντών που σε καθημερινή βάση προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, ώστε δεκάδες άποροι συμπολίτες μας να έχουν κάθε μέρα ένα ζεστό πιάτο φαΐ.